Ελπίζω τώρα να έχουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία τις τελευταίες μέρες έχει αρκετές φορές αναφερθεί στα συγκεκριμένα θέματα. Θυμίζω ότι ήταν και πρόεδρος της Βουλής και επίσης ότι εξ αρχής είχε πάρει αποστάσεις από το σύστημα το οποίο περιγράφει σαν μαγαζί ο κύριος Παπάς. Η κυρία Κωνσταντοπούλου σήμερα νομίζω ήταν που χαρακτήρισε τον κύριο Παπά μαφία. Με τον οποίο ήταν μαζί, τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια έχουμε, όμως νομίζω. Θα μας τα εξηγήσει πολύ σωστά. Καλησπέρα κυρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου, πριν συνδεθούμε, εμείς είχαμε ήδη ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση στη σύνδεσή μας. Σας το λέω για να το γνωρίζετε. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου προφανώς είναι έγκριτη νομικός. Και γι' αυτό το λόγο και η συζήτηση μαζί της θα είναι προς αυτό το. Προσανατολισμένη σε αυτό, επειδή δηλαδή, είναι κάπως τεχνική. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, ας μην ξεκινήσουμε από κάτι τεχνικό, ας ξεκινήσουμε από κάτι πολιτικό. Ακούσαμε χθες στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κύριος Παπάς ανέλαβε την ευθύνη για όσα έγιναν και όσα ακούστηκαν στην κασέτα με τον κύριο Μιονή. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Κωνσταντοπούλου, τι σημαίνει στην πολιτική αναλαμβάνω την ευθύνη? Σημαίνει ότι το λέω, το παραδέχομαι και τέλος? Η έκφραση «αναλαμβάνω την ευθύνη» στην πολιτική όπως και στην ελληνική δεν μπορεί να σημαίνει τίποτε άλλο από το «υφίσταμαι τις συνέπειες» και βεβαίως αναλαμβάνω και το κόστος της αποκατάστασης. Mm-hmm. Δυστυχώς έχει επικρατήσει από πολλών ετών, με τα χειρότερα δείγματα βέβαια να τα έχει δώσει η προηγούμενη διακυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να λένε αναλαμβάνω την ευθύνη και να εννοούν έλα μωρέ δεν έγινε τίποτε. Το χειρότερο δείγμα τέτοιας ανάληψης ευθύνης το είδαμε από τον Αλέξη Τσίπρα όταν ανέλαβε την ευθύνη για τους νεκρούς στο μάτι και στη συνέχεια πήγε διακοπές στη Θαλαμιγό. Όταν λοιπόν έχουν δοθεί τέτοια δείγματα γραφής, προφανώς και δεν θα κολλήσουν στον Παπά και στο τι σημαίνει αυτή η αποκάλυψη αυτής της συνομιλίας, όχι μόνο για τον Παπά, αλλά και για τον Τσίπρα κυρίως και συνολικότερα για αυτή τη διακυβέρνηση, που είναι μια διακυβέρνηση η οποία πια δρά, έτσι όπως αποτυπώνεται, ως εγκληματική οργάνωση. Κυρία Κωνσταντοπούλου, επειδή προσέχετε πολύ συνήθως τις εκφράσεις σας, είστε και δικηγόρος και το κάνετε κατ' επάγγελμα αυτό, πριν από λίγη ώρα ο συνάδελφός σας, ο κύριος Κούγιας, μας αποκάλυψε ότι τα παραπολιτικά που αύριο έχουν καινούργιες αποκαλύψεις, αν δεν έχετε δει το πρωτοσέλιδο, απλώς σας ενημερώνω ότι μιλάνε για συνομιλίες του κυκλώματος παρόντος του Πρωθυπουργού, μας είπε ο κύριος Κούγιας ότι έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, μπορεί κανείς να προβλέψει ποιες μπορεί να είναι οι εξελίξεις σε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο ήδη μοιάζει και αρκετά δεδαλώδες, αλλά και πάρα πολύ βουτυγμένο μέσα στη σκανδαλολογία? Κοιτάξτε, δεν ξέρω ακριβώς τι εννοείται και ποιος λέει να αποδείξει τους ισχυρισμούς, αλλά εδώ εγώ θα αναφερθώ σε εκείνα τα οποία διάβασα. Και είναι από μαγνητοφωνημένες συνομιλίες ενός εν ενεργεία υπουργού και μάλιστα κατ' ουσίαν του πρώτου τη τάξη υπουργού, του κυρίου Παπά, ο οποίος γνωρίζουμε ότι ήταν σε όλη τη διαδρομή του κυρίου Τσίπρα το δεξί του χέρι. Ξεκίνησε από διευθυντής του γραφείου του και έφτασε να είναι υπουργός. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν έκανε τίποτε χωρίς την έγκριση και την γνώση του κυρίου Τσίπρα και αυτός ο άνθρωπος εμφανίστηκε κατά την απομαγνητοφωνημένη συνομιλία που δεν έχει αμφισβητηθεί να διαπραγματεύεται με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο κατεξοχήν εμπλεκόμενος στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, στο σκάνδαλο της λίστας Λαγκάρντ και να παζαρεύει ως εν ενεργεία υπουργός την ποινική μεταχείριση ενός προσώπου που ελεγχόταν από τη δικαιοσύνη και θα έπρεπε να ελέγχεται. Το έχω πάει ένα βήμα παρακάτω και λέω ότι τα παραπολιτικά αύριο ισχυρίζονται ότι οι συνομιλίες του κυκλώματος, όπως το αποκαλούν τα παραπολιτικά, έγιναν παρόντος του κυρίου Τσίπρα. Αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη συνομιλία μεταξύ του κυρίου Καμένου και του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Και μάλιστα λένε τα παραπολιτικά, μας το είπε ο κύριος Κούγιας, ότι έχουν τη δυνατότητα να το αποδείξουν αυτό. Και ρωτώ τι εξέλιξη μπορεί να έχει αυτό. Εγώ δεν θα ήθελα να γίνω σχολιαστή του σχολιαστή.
Ό,τι δει το φως της δημοσιότητας νομίζω ότι είναι ευπρόσδεκτο. Και από εκεί και πέρα, επειδή ξεκινήσατε με την ερώτηση εάν είναι, τι σημαίνει ανάληψη της ευθύνης, στην περίπτωση του κυρίου Παπά και του κυρίου Τσίπρα, ανάληψη της ευθύνης για αυτό το οποίο αποτυπώνεται σε αυτή τη συνομιλία σημαίνει ειδικό δικαστήριο. Απλά πράγματα. Ανάληψη της ευθύνης δεν είναι ούτε το συγγνώμη λάθος, ούτε τα είπαμε μεταξύ μας σε ένα πολιτικό συμβούλιο ημετέρων, στο οποίο κεντρικό θέμα ήταν πώς θα αλλάξουμε το όνομα του κόμματος για να μοιράσουμε αλλιώς τις χρηματοδοτήσεις, γιατί αυτά συζητήθηκαν χθες. Ειδικό δικαστήριο για ποιον? Δεν κατάλαβε. Ειδικό δικαστήριο για ποιον, κυρία Κωνσταντοπούλου? Μιλάμε τώρα για τον κύριο Παπαγγελόπουλο μόνο, για τον οποίο θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο, ή μιλάτε για κάτι παραπάνω από το συγκεκριμένο? Μιλώ ξεκάθαρα και για τον κύριο Παπά και για τον κύριο Τσίπρα και για οποιονδήποτε άλλον αποδεικνύεται ή προκύπτει από τη συνομιλία αυτή ότι είχε ανάμειξη σε αυτό το παζάρεμα που είναι κατάχρηση εξουσίας. Λειτουργούσε παραμάγαζο στην κυβέρνηση από αυτά που καταλαβαίνετε και έχετε αυτή την αίσθηση από όλες τις πληροφορίες τις τελευταίες? Ολόκληρη η κυβέρνηση αντιμετωπιζόταν από τους ίδιους ως μαγαζί. Αυτό λέει όσο ο Παπάς. Όσο ήσασταν μέλος του κόμματος, δεν είχατε αντιληφθεί να υπάρχει μια τέτοια δυναμική, μια οργάνωση μιας τέτοιας δυναμικής? Κοιτάξτε, εγώ πολύ νωρίς, τον κύριο Παπά, με τον οποίο διεράγησαν οι σχέσεις μου αρκετά νωρίς, πολύ νωρίς τον είχα συμβουλέψει ως δικηγόρος. Όταν λέτε νωρίς, πότε το τοποθετούμε χρονικά αυτό? Αν καλά θυμάμαι, το 2012. Πριν την ανάληψη της εξουσίας. Βεβαίως. Και του είχα πει λοιπόν ότι να ξέρεις ότι οι μαφίες σε σέβονται εάν έχεις κανόνες και τους στηρείς. Όταν πας να παίξεις τη μαφία και δεν έχεις ούτε καν κανόνες, θα σε βρούνε εκεί που μπορεί κανείς να υπολογίζει. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι εδώ μιλάμε για ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε κατά αυτόν τον τρόπο. Μιλάμε για υπουργούς οι οποίοι παζαρεύανε ανοιχτά και βεβαίως δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει πολύ στενά την αρθρογραφία, αλλά από αυτήν την, συνομιλία που αποτυπώνεται προκύπτει εμπλοκή άλλων δύο υπουργών. Να επιμείνω εγώ. Άλλων δύο, με συγχωρείτε. Άλλων δύο υπουργών. Ποιον υπουργών, κυρία Κωνσταντοπούλου? Και του κυρίου Καλογύρου. Αναφέρονται μέσα στο ίδιο. Μάλιστα. Αναφέρεται. Γίνεται μια διαρκής αναφορά στον Γιώργο που τον κρατάνε στην απέξω και λειτουργεί ως μυστικό σύμβουλος του ελεγχόμενου για τη λίστα Λαγκάρντ κυρίου Μιονή, ναι. Και στον Μιχάλη που θα τα κοιτάξουν μαζί τον κύριο Καλογύρου. Θέλω να επιμείνω στην ερώτηση. Όσο καιρό ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, μέχρι την ρήξη το καλοκαίρι του 2015, δεν είχατε αντιληφθεί να οργανώνετε ένα τέτοιο κύκλωμα? Όχι, δυστυχώς δεν είχα αντιληφθεί, ούτε θα συνεννούσα ποτέ σε κάτι τέτοιο. Ό,τι αντελήφθην, όποτε το αντελήφθην, και το είπα και το κατήγγυλα και αντέδρασα. Αυτό άλλωστε το γνωρίζουν και εντός του ΣΥΡΙΖΑ και εκτός του ΣΥΡΙΖΑ. Δημόσια ή σε ιδιωτικές συζητήσεις? Όχι, όχι, και δημόσια. Εγώ, κοιτάξτε, έχω αυτό το ελάττωμα. Δεν λέω άλλα σε ιδιωτικές συζητήσεις και άλλα δημόσια. Θα θυμάστε ίσως ότι και ως πρόεδρος της Βουλής, όταν μου έγιναν συγκεκριμένες υποδείξεις από τον κύριο Δραγασάκη, να μην ζορίζω τον κύριο Στουρνάρα ειδικότερα σε σχέση με την υπόθεση Siemens, το είχα καταγγείλει δημόσια. Φυσικά και δεν είχα αντιληφθεί τέτοιου είδους πραγματικά δυσόδες υπόβαθρο. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι όλη αυτή η περίοδος που ακολούθησε αποκάλυψε συνολικότερα και τις ποιότητες και τα κίνητρα και το επίπεδο του καθενός. Όταν είμαστε σε μία συνθήκη που αποκαλύπτεται το σκάνδαλο των λεγόμενων εκβιαστών, σας το θυμίζω γιατί γίνεται πολύς λόγος αυτές τις μέρες σε σχέση με τη χρηματοδότηση των μέσων ενημέρωσης. Εγώ όμως θυμάμαι πολύ καλά ότι στα τέλη του 16 και του 17 αποκαλύφθηκε ότι η κυβέρνηση Τσίπρα μέσω του ταμείου της ΑΙΔΑΠ, μιας δημόσιας επιχείρησης, την οποία διαχειριζόταν ο σύντροφος της κυρίας Δούρου, κύριος Μπερνίκης,
μοίραζε χρήματα σε μέσα ενημέρωσης για να φιλοτεχνούν το προφίλ υπουργών και να χτυπούν πολιτικούς αντιπάλους. Αυτό ήταν ένα ζήτημα για το οποίο κατά την άποψή μου θα έπρεπε εκείνη η κυβέρνηση να έχει πέσει από τότε. Mm-hmm. Δυστυχώς έχει μείνει ανοιχτό και αδιερεύνητο, όπως επίσης έχουν μείνει ανοιχτά και αδιερεύνητα και χωρίς να έχει υπάρξει λογοδοσία άλλα πολύ μεγάλα σκάνδαλα, όπως το σκάνδαλο Πετσίτη, που προφανώς δεν είναι σκάνδαλο ενός προσώπου, όπως και το σκάνδαλο Παπαδημούλη, που αποκαλύπτει βεβαίως ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που κάναν τους αριστερούς και ονειρεύονταν να αυξήσουν την περιουσία τους και να εκμεταλλεύονται αδύναμους ανθρώπους. Κυρία Κωνσταντοπούλου, όλοι όσοι αναφερθήκατε είναι αριστερών πεπιθήσεων, εσείς είστε αριστερών πεπιθήσεων και μου έρχεται στο μυαλό τώρα η φράση που είπε χθες ο κύριος Παπαγγελόπουλος ότι εμείς οι αριστεροί ή οι αριστεροί, δεν νομίζω να έβαλε τον εαυτό του μέσα, οι αριστεροί λέει είναι έντιμοι άνθρωποι, έχω καλή σχέση με τον Νίκο Παπά, με στηρίζει και ο Αλέξης Τσίπρας, οι αριστεροί είναι έντιμοι άνθρωποι. Εσείς προφανώς εκτιμώ ότι θα θέλετε να ξεχωρίσετε τη θέση σας από συγκεκριμένους άλλους αριστερούς. Κοιτάξτε, εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί να λέγεται κανείς αριστερός όταν έχει με τέτοιο τρόπο βάλει και τα δυο του χέρια και τα δυο του πόδια στο μέλι και δεν λέει να βγει, ούτε βέβαια όταν εφαρμόζει πολιτικές τόσο αντικοινωνικές που προκαλούν τόση δυστυχία, πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς, καταστολή και όλα αυτά τα οποία εφάρμοσε αυτή η κυβέρνηση που έλεγε τον εαυτό της κυβέρνηση της αριστεράς. Mm-hmm. Η αριστερά αξιακά έχει ως προσανατολισμό τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του, την κοινωνία και την ευημερία της, αρχές και αξίες που είναι απαραβίαστες και βέβαια την ηθική. Αυτά όλα δεν υπάρχουν ούτε ως θέσφατα ούτε ως πλεονέκτημα κάποιων που νομίζουν ότι η αριστερά είναι κάποια σημαία ή κάποιο παράσημο. Μάλιστα. Η αριστερά είναι ο τρόπος που ζούμε. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να σας πω, γιατί ναι, θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρη σε αυτό, πως η... και αν θέλετε δεχτείτε το και σαν μια δική μου προτροπή. Εδώ δεν αντιπαρατίθεται η αριστερά με τη δεξιά και αλλήμονό μας αν θεωρήσουμε ότι είναι αριστερά ό,τι πρεσβεύει και ό,τι έχει υλοποιήσει ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του. Μα αυτό αποκαλείται αριστερός, προκαλεί σύγχυση. Αυτό αποκαλείται αριστερός και προφανώς προκαλεί σύγχυση. Νομίζω ότι πρέπει αυτή η σύγχυση επιτέλους να αποκατασταθεί και θα πρέπει να πούμε ότι εδώ μιλάμε για μια παρέα η οποία ονειρεύτηκε την εξουσία. Για να την καταλάβει ξεγέλασε τους πάντες. Εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου έτσι ευτυχής που ήμουνα στους εξαπατηθέντες. Από την άλλη πλευρά όμως δεν μιλάμε ούτε για ανθρώπους που εφάρμοσαν αριστερές πολιτικές, όπως τουλάχιστον εγώ αντιλαμβάνομαι την αριστερά, αλλά πολύ λιγότερο, γιατί η αριστερά είναι το λιγότερο σε αυτή τη συζήτηση, οι άνθρωποι αυτοί δεν εφάρμοσαν καν αρχές βασικές της δημοκρατικής λειτουργίας. Εδώ ήθελα να φτάσω, ακριβώς σε αυτό το σημείο. Υπάρχει στο μυαλό σας υπόνοια, σαν αυτή που έχω δει να αναπαράγεται τις τελευταίες μέρες, ότι ενδεχομένως αυτή την παρέα, όπως εσείς την περιγράφετε, είχε σκοπό ακόμα και να αλλοιώσει τους κανόνες για να παραμείνει στην εξουσία? Η άποψή μου είναι ότι τους αλλίωσε τους κανόνες για να παραμείνει στην εξουσία και κάμπτοντας τη συνταγματική αρχή το καλοκαίρι του 2015 και εντεύθεν επιβάλλοντας και νομοθετώντας όλα εκείνα που είχαν καταψηφιστεί από τον ελληνικό λαό. Όσο δε αφορά το μείζον ζήτημα της δικαιοσύνης, το ότι θέλησαν οι άνθρωποι αυτοί να ελέγξουν τη δικαιοσύνη σε τέτοιο βαθμό ώστε να δίνουν εντολές σε εισαγγελείς τι να κάνουν και πότε, και φτάσαμε αυτές οι εντολές, ξέρετε, έχουμε επικεντρωθεί στην υπόθεση Νοβάρτης. Θέλω όμως να μιλήσω και να θυμίσω την υπόθεση για το Μάρτι, όπου έφτασε η κυρία Ξένη Δημητρίου, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τότε, δεν τα λέω σήμερα, τα έλεγα και τότε όταν τα έκανε. Έφτασε η κυρία Ξένη Δημητρίου λοιπόν πάνω στα πτώματα των ανθρώπων που χάθηκαν
να κάνει παρεμβάσεις προκειμένου να αποσοβηθούν οι κυβερνητικές ευθύνες. Ωραία. Δεν θέλω να αλλάξουμε θέμα γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Έχω ένα τελευταίο ερώτημα, δεν ξέρω αν έχει και η Κατερίνα κάτι ακόμα. Ένα πολύ γρήγορο, μια πολύ γρήγορη απάντηση θέλω. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι ακόμα και μετά από όλα όσα συνέβησαν, μετά από τις ηχογραφημένες συνομιλίες, ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποπέμπει ακόμα και αυτή την ώρα τον Νίκο Παπά? Είναι ξεκάθαρο γιατί. Γιατί ο Νίκος Παπάς είναι το alter ego του. Τίποτε από αυτά που έκανε δεν το έκανε μόνος του. Όλα έγιναν εν γνώση του κυρίου Τσίπρα. Είναι θέμα φιλίας δηλαδή, μου λέτε? Όχι, δεν είναι θέμα φιλίας. Είναι θέμα συνενοχής. Και είναι θέμα προστασίας εκείνου ο οποίος, εάν τον πετάξει από το τρένο, θα τον πάρει μαζί του. Αυτό είναι εκβιασμός που μου λέτε τώρα. Πώς? Αυτό μάλλον μοιάζει με εκβιασμό. Δεν μοιάζει, είναι μία σχέση αλληλοεξαρτώμενων συνένοχων προσώπων. Τις λογικές των εκβιασμών και των αλληλοεκβιασμών νομίζω ότι τις παρακολουθήσαμε με τον πιο γλαφυρό τρόπο στην υπόθεση της Συμφωνίας των Πρεσπών, με τις επιστολές Κοντζιά, με τις καταγγελίες Καμένου και ούτω καθεξής, που δεν ήταν τίποτε άλλο από τους συνενόχους οι οποίοι αλληλοεκβιάζονταν, συμμέτοχος στην ίδια διαδικασία και ο κύριος Τσίπρας, και απορώ πραγματικά πώς μέχρι σήμερα αυτά τα θέματα δεν έχουν διερευνηθεί περαιτέρω. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και να την ευχαριστήσουμε και για την υπομονή της. Την στήσαμε και 20 λεπτά. Και κυρίως για τις απαντήσεις που μας έδωσαν. Και ευχαριστούμε ότι για τις αναλυτικές απαντήσεις του θέματος. Σας ευχαριστώ και καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Κωνσταντοπούλου. Επίσης.